Με κάθε επισημότητα, μέσα σε συγκινησιακά φορτισμένη ατμόσφαιρα, πραγματοποιήθηκε η τελετή ορκομοσίας των φοιτητών που πήραν πτυχίο κατά το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010. Η τελετή αποφύτισης έγινε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Τμήματος Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων στο παράρτημα του ΤΕΙΝΑΦ ΠΑΚΤΟΥ, παρουσία γονέων, συγγενών, καθηγητών και πλήθους φίλων. Στην τελετή ορκωμοσίας, πλήθος εκπαιδευτικών παραγόντων και φορέων βρέθηκαν για να τιμήσουν τους απόφοιτους, αλλά και να τους παραδώσουν τα πτυχία τους, παραδίδοντάς τους παράλληλα στην αγορά εργασίας και εν γέννη στην κοινωνία. Μετά τις ομιλίες του Προέδρου και Αντιπροέδρου του ΤΕΙ, καθώς και παραγόντων, ολοκληρώθηκε η απονομή των πτυχίων και η ορκωμοσία των φοιτητών. Τελειώνοντας τις σπουδές μου, οφείλω και ταυτόχρονα επιθυμώ να διαβεβαιώσω ευσυνείδητα όλους τους φορείς του ΤΕΙ ότι επερεθίσω και παραβλέπω τις αξίες, τις τέχνες και την επιστήμη των οποίων έγινα γνώστη. Τόσο ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του ΤΕΙ, όσο και οι πτυχιούχοι φοιτητές, ερωτώμενοι για τη σημαντική αυτή στιγμή της απονομής, δήλωσαν ιδιαίτερα υπερήφανοι για την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων και των σπουδών τους. Σήμερα είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς, διότι ορκιστήκαν μια μεγάλη ομάδα από τους πτυχιούχους του Τμήματος Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, το οποίο για μας θεωρούμε ότι είναι ένα από τα τμήματα αιχμής του ΤΕΙ Μεσολογγίου και γενικότερα των ΤΕΙ. Είναι ένα τμήμα το οποίο έχει ολοκληρώσει μάλιστα και όλες τις διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης και πιστεύω ότι έχουμε δώσει όλα τα εφόδια που απαιτεί σήμερα και το οικονομικό σύστημα αλλά και η κοινωνία για να μπορέσουν οι πτυχιούχοι αυτοί να βγουν με επιτυχία στον επαγγελματικό στίβο. Το τμήμα αυτό, όπως σας είπα και πριν, είναι ένα τμήμα το οποίο βρίσκεται στην αιχμή της τεχνολογίας και εμείς το θεωρούμε ένα από τα τμήματα τα πιο ενεργά και τα πιο δραστήρια του ΤΕΙ και γι' αυτό το στηρίζουμε με κάθε θυσία. Πιστεύω λοιπόν ότι το πτυχίο αυτό που έχουν σήμερα αυτά τα παιδιά θα τους επιτρέψει να αποκατασταθούν με επιτυχία επαγγελματικά στο μέλλον. Ήδη όμως, από ό,τι γνωρίζουμε, ένα μέρος από αυτούς ήδη δουλεύει πάνω στο αντικείμενο των σπουδών τους. Είναι η δεύτερη φορά φέτος που έχουμε 20 τους αποφύτους του τμήματος. Αυτή τη φορά είμαστε ευχαριστημένοι γιατί δώσαμε στην αγορά και στην κοινωνία 28 νέους μηχανικούς τηλεπικοινωνιών και δικτύων. Και η τελετή, όπως είδατε, και για πρώτη φορά ήταν αρκετά πρωτότυπη και αρκετά πλούσια σε περιεχόμενο και ευχαριστούμε όλους αυτούς που την παρακολουθήσαμε. Πώς ήταν η φέτος? Δικαίωση για τους κόπους, εννοείται. Μεγάλη χαρά. Χαρά που είναι οι γονείς εδώ. Όχι, είμαι από την Ευρωκόπη, από Δράμα. Πώς πάνε και η περιοχή μας όλα αυτά τα χρόνια? Είναι φανταστικά, είναι υπέροχα. Είναι πολύ φιλόξενος ο κόσμος. Πολύ όμορφη η πόλη, φυσικά. Είναι τέλεια. Θα συμβούλευες κάποια άλλα παιδιά? Ανεπιφύλακτα, ανεπιφύλακτα. Είναι πολύ καλοί καθηγητές. Σε βοηθάνε σε οτιδήποτε χρειαστεί οποιοσδήποτε φοιτητής. Είναι, πιστεύω, πολύ υψηλό το επίπεδο στο συγκεκριμένο τμήμα. Τα σχέδιά σου από εδώ και πέρα? Τώρα τα σχέδια είναι προφανώς να κάνουμε κάτι στο μέλλον που να μπορούμε καταρχήν να συντηρηθούμε και έχουμε πολλά όνειρα, θα δούμε. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για αυτή τη στιγμή. Υπήρξαν δύσκολες στιγμές, όπως σε όλα τα παιδιά, διότι ξεκίνησε το τμήμα κάπως, ας το πούμε, παράξενα και έφτασε σε σημείο το οποίο να είναι, όπως είπαν και οι κύριοι καθηγητές και προϊστάμενοι, ανταγωνίσιμο πια, και χαίρομαι για τους υπόλοιπους που θα έρθουν και για τα υπόλοιπα παιδιά.